Γεια σας, παιδιά! Χρόνια πολλά και καλά! Και εσύ, αγάπη μου. Αλήθεια, σε θεά. Σε ευχαριστώ, μωρό. Όλες και κυρίες, όλες. Από τη χαρά μου σήμερα, γι' αυτό. Οκ, κύριε, συγγνώμη. Οι κυρίες και κύριοι, είσαστε όλοι θεότητες. Σου πήγε ο κύρις. Δεν ξέρω. Σου πήγε η Τζόρτζια. Εμένα πολύ. Πάντως με πήγε και με έφερε. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, δεν είναι το σωστό αυτό το πληκωτικό που του είπες. Ότι προετοιμάζει για τον Αλέξανδρο. Δεν θέλω τέτοια πράγματα. Είμαστε μια ωραία οικογένεια και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Πληγώνεται και ο άλλος όμως. Στέφανε. Στη χημεία εγώ στο σχολείο ήμουν σκράπας. Εγώ να δεις. Εσείς από την άλλη παιδιά πες να ήσταν άριστη, γιατί τι δέσιμο οργανικό ήταν αυτό. Αλήθεια. Μέσα σε λίγο. Να τα ακούει και ο Άλεξ αυτά. Κοιτάξτε, εδώ έχω να πω. Ω, τι του είπε, ω, ω. Ήταν ένα οργανικότατο δέσιμο μαζί σας και αυτή τη φορά δηλαδή ήταν... έβλεπα μια μεγάλη αλλαγή από την προηγούμενη φορά για εσένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι το οποίο πραγματικά το έβλεπα πάνω. Ήσουν μια οπτασία. Ευχαριστώ. Οπτασία. Ευχαριστώ, αλήθεια. Και σου πάνε και τα μπρονζέ πάρα πολύ, Τζόρτζια. Έβαλα ό,τι είχα να τέρνα σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Ένα πραγματάκι, αν μου επιτρέπετε να πω, είναι ότι. Μην κοιτάς κάτω, βρε παιδί μου. Α, δεν κοίταξα κάτω. Κοιτάς αρκετά κάτω. Δεν κοίταξα γιατί. Το βλέπω. Ήσουν έτσι και λε, όπα τώρα. Έχει μία μικρή βέβαια, ψυγάδι βέβαια σε όλο αυτό που είδαμε. Έχω δει βιντεάκια μπαλέτου που κοιτάνε κάτω μακριά. Καταλαβαίνεις. Α, ήρθε προετοιμασμένη. Δεν είναι κάτω, είναι κάτω. Άστα αυτά. Δεν πιάνουν σε μένα. Λοιπόν. Καλά, εντάξει, προσπάθησα το λέω. Ήσουν πάντως πάρα πολύ προσεκτική και πολύ ακέραια. Μπράβο. Ευχαριστούμε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστούμε. Jason. Βίκυ, είπες πριν, Βίκυ είπε πριν για τη Χριστίνα και τη Μάρια ότι γαζολίνα και φωτιά κάνει βόμβα, έτσι. Κάνει βόμβα. Εσείς κάνετε λαμπάμπα σήμερα. Oh, no. Μπράβο, ρε, ευχαριστούμε. Μπράβο. Αργύρης, έχεις κάνει jive με την Χριστίνα μέχρι στιγμή. Όχι, δεν έχω κάνει. Το αυτό το σημερινό ήταν παγίδα για σένα, να ξέρεις. Oh. Γιατί πιστεύω ότι η Χριστίνα είναι αρκετή ανταγωνιστική. Ναι, και ό,τι λιγότερο από αυτό. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Θα έχεις θέμα. Καλό κουράγιο να έχεις για σήμερα. Είχα μία εβδομάδα τώρα. Τζόρτζια, σήμερα ήταν πάρα, πάρα, πάρα πολύ καλή το jive σου. Ήταν πάρα πολύ καλό. Ρυθμό στο 2, 1-2. Είχατε συγχρονισμό ναι. Μαζί. Πήγε πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω να πω σχεδόν τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πώς έγινε αυτό, ρε παιδιά. Είναι το πνεύμα. Βέβαια, ανάψε φωτιές. Επανανάψε φωτιές, τον είδατε. Έλενα. Εγώ σε περίμενα στη γωνία για το βλέμμα. Γιατί θυμάσαι που είχαμε πει ότι με κοιτάς κάτω και δεν είναι δυνατό κτλ. Σήμερα είδα ότι κοιτούσες λίγο κάτω, αλλά θα σου πω. Έκανε αυτό το λίγο υπεροπτικό, ξέρεις, που δείχνει στον εαυτό σου πιο πάνω. Αυτό ήταν. Το είδα και ήταν πολύ ωραίο. Ήταν μέσα στην έκφραση της χορογραφίας και μου άρεσε πολύ. Ήθελα όμως επί τη ευκαιρία να σημειώσω το εξής και να το σκεφτείς κι εσύ πάρα πολύ. Η επιτυχία δεν βρίσκεται στη στιγμή που κατακτάμε κάτι, αλλά όταν γίνεται φύση μας αυτό το πράγμα. Όταν το κρατάμε μέσα στον χρόνο, το διατηρούμε και ας το έχουμε κατακτήσει. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις αυτό. Μελωδία στα αυτιά μας. Πολλές σπαρτιάτες μαζευτήκαμε σε αυτό το σχόλιο. Και είναι εκεί ότι το διατηρείς το χρόνο. Μου άρεσε να συνεπείς στο footwork, στο ρυθμό, στην έντασή σου και πολύ πολύ λαμπερή σήμερα. Ευχαριστούμε. Α, Έλενα, μπράβο. Πολύ ωραία. Μαρίνα. Πέρα που είπε χρόνο η κυρία Λιζάρδου, έχω να πω τι χρονιά ήταν αυτή η Βρεβίκη που περάσαμε. Άστα. Το να τελείω το είχε, δηλαδή έλεος. Πάντως βοήθησε την Τζόρτζια να βρει τον εαυτό της το 21. Ειλικρινά, μέσα στο χορό βρήκε τον εαυτό σου, πιστεύω. Χορευτικά πάντα εσύ, μιλάω. Νομίζω κι εγώ. It takes two to tango. Νομίζω ότι για το πολύ λίγο που είχατε μεταξύ σας, τον εμπιστεύτηκες, ήσουν επάνω του. Καταπληκτικό το περπάτημα στον αέρα. Καταπληκτικό, μπράβο σου. Δάσκαλε, φανταστικό. Καθαρά, υπέροχα lift, με σωστή αέρινη προσγείωση. Δεν μπούμ. Υπέροχο. Για μένα σήμερα ήσουνα όχι άριστη, πιο πάνω από το άριστα. Δηλαδή δεν είχα 11, εγώ θα σου έδινα 11. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια, συγγνώμη, εγώ. Μεγάλες κουβέντες. Δεν το παίρνεις πίσω αυτό τώρα στη βαθμολογία. Όχι, θα σου δώσω 10. Ευχαριστούμε. Ορίστε. Πολύ ωραία, παιδιά, είναι καταπληκτική. Για μένα ήταν δεκάρι σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ένιωσα πάρα πολύ έντονα. Είδα μία Τζόρτζια, το βλέμμα της σταθερό. Το focus της, το κεφάλι της, δηλαδή για μένα ήσουν
άψογη. Να προσθέσω και χορεύτρια. Κάτι. Πολύ έξυπνα πόδια έχει σήμερα. Πανέξυπνα τα πόδια σου. Πήγαιναν, ερχόντουσαν πάνω. Ευχαριστώ πάνω, πάρα πολύ που κλείνω έτσι το 21. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κι εμείς. Θες να μας πεις κάτι. Εγώ θέλω να δω τη Μαρίνα Λεμπροπούλου να κάνει αυτό το βήμα. Έλα, αγάπη μου, εγώ έτοιμη. Όχι, όχι, όχι. Πήγαινε, πιάστη. Τρόμαξε ο Αργύρης. Γιατί Αργύρη. Όχι, για το φόρεμα, μην το χαλάσω. Δεν έχω προβλήματα. Ο άνθρωπος, είδατε όμως πως προσέχει την τάμα, το φόρεμά της, τα όλα της. Παιδιά, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε και από ό,τι φαίνεται έχετε πολύ ωραία χρονιά κι εσείς. Star Lounge, να δούμε και βαθμούμε. Συγγνώμη, συγχαρητήρια. Ναι, έχεις δίκιο. Εδώ πέρα έχει γίνει παιδιά θέμα. Τι κάνει. Τσαμπουκάσα το πουθενά λίγο πριν πει το 22. Βρήκες τον εαυτούλη σου, Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που είδαμε, μπράβο. Λαμπάντα ή όπως το λέγαμε στα ελληνικά, λαμπάντα. Το πρώτο έτσι, ας το πούμε, viral πράγμα πριν το μακαρένα. Και πώς είναι, έχεις ζήσει με το feedback της Ουκρανής πεθεράς, ναι, της μητέρας του Αλέξανδρου. Τώρα ζήσεις και το Θεσσαλονικιά πεθερά. Τι πιστεύεις είναι καλύτερο? Οι χειρότερες είναι οι Θεσσαλονικές. Έχω εμπειρία, αλλά δεν θέλω να μην τα ακούσουν αυτό. Πες το, δώσ' το μας. Μας στερείς τώρα την εμπειρία σου. Μου έβαλε φαγητό προηγούμενης μέρας, σαν ήταν καινούριο, και εγώ το έφαγα και είπα, ήταν πεντανόστιμο. Αλήθεια. Και στο λάθος το είπες. Ναι, σοβαρά μιλάς. Ναι, μπροστά μου, όλα στα μάτια μου, όλα είχα γίνει. Α, καταραμένες Θεσσαλονικές. Τέτοια ντροπή, ναι, είσαι Θεσσαλονική. Ναι. Θα το έκανε. Και Αργύρης, το ξέρω, ναι. Όπως καταλάβες, δεν πήγε καλά, χωρίσαμε. Δεν πήγε, χωρίσατε. Χωρίσαμε. Αλλά με τη μητέρα του έχουμε εξαιρετικές σχέσεις. Τώρα που μας βλέπει, δεν ξέρω. Να σε ψηφίσει, Τζόρτζια. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Η βαθμολογία των κριτών είναι Jason Ροδίτης. 9! Ευχαριστούμε. Jason. Έλενα Λιζάρδου. 9! Ευχαριστούμε πολύ. Μαρίνα Λαμπροπούλου. Καλή χρονιά, Τζόρτζια. 10! Τι γίνεται, χαμός! Στέφανος Δημουλάς. 9! Ευχαριστούμε. Χαμούλης έγινε λίγο, 37 βαθμοί. Μπράβο.